Φίλες, φίλοι, γεια σας. Καλεσμένη της σημερινής εκπομπής, η Flowers of Romance. Ένα από τα διαχρονικότερα αγγλόφωνα ελληνικά γκρουπ και από τα σημαντικότερα, θα έλεγα. Διαχρονικά γιατί υπάρχει από το 81, θα τους παρουσιάσω έναν έναν. Στο τραγούδι είναι ο Μιχάλης ο Πούγουνας. Στη κιθάρα είναι ο Πάνος ο Οικονομάκης. Κιθάρα και κρουστά ο Δημήτρης ο Κουκάς. Στα πλήκτρα ο Βασίλης ο Βασιλιάδης και στα μπάσο ο Χάρης ο Σταύρακας. Θα ξεκινήσω με την κλασική ερώτηση, γιατί ενώ είστε Έλληνες, ο στίχος αγγλικός. Ο στίχος είναι αγγλικός γιατί μεγαλώσαμε ακούγοντας αγγλόφωνα συγκροτήματα και είναι μια συνήθεια που είναι λίγο δύσκολη να την αποβάλεις. Υπάρχουν συγκροτήματα ελληνικά που τραγουδάνε ροκ με ελληνικό στίχο και το καταφέρουν πολύ καλύτερα από εμάς, από μένα ειδικότερα που τραγουδάω, γιατί οι άνθρωποι έχουν τριφτεί περισσότερο στο ροκ με τον ελληνικό στίχο, ενώ εμείς έχουμε τριφτεί περισσότερο στο ροκ με τον αγγλικό στίχο. Αυτό όμως δεν είναι λίγο πιο αντιεμπορικό για να κάνεις καριέρα στην Ελλάδα με αγγλικό στίχο? Μου έλεγες πριν για μια μεγάλη εταιρεία που ενώ ήταν να σας πάρει, ζήτησε να έχετε ελληνικό στίχο, ας πούμε. Ναι, αλλά είσαι μουσικός, δεν κοιτάς το ότι θα πρέπει να κάνω αυτό για να πουλήσω. Όπλα κάνεις αυτό γιατί αυτό σε εκφράζει. Άλλωστε μου έλεγες πριν ότι οι στίχοι σου έρχονται στο μυαλό κατευθείαν στα αγγλικά, ναι. Στα αγγλικά, έτσι. Ναι. Και όχι στα ελληνικά. Και υπάρχει και διαφορετικός τρόπος γραφής, δηλαδή υπάρχουν μερικές λέξεις που δύσκολα να μεταφραστούν από τα αγγλικά στα ελληνικά. Μου λες για ένα κομμάτι που ετοιμάζει τώρα. Ναι, είναι κάποιοι ιδιωματισμοί που βγαίνουν πιο... που είναι ιδιωματισμοί αγγλικοί και δεν μεταφράζονται στα ελληνικά. Αυτολεξί θα σημαίναν κάτι άλλο. Πάντως, ο τελευταίος σας δίσκος, το Brilliant Mistakes, καλά το λέω, το οποίο σημαίνει, τι σημαίνει? Τα υπέροχα λάθη. Υπέροχα λάθη είναι ένα καταπληκτικός δίσκος και μάλιστα αυτή την εποχή που περνάω για ένα προσωπικό πρόβλημα, κάθε πρωί ξυπνάω και ακούω το πρώτο κομμάτι. Το All I Can Remember. Πάμε να το παίξουμε, να το ακούσουμε παρέα. Ναι, πάμε. Να πούμε τους καταπληκτικούς στίχους του κομματιού αυτού που μόλις ακούσαμε. Τους διαβάσω εγώ. Όλα όσα μπορώ να θυμηθώ, ό,τι μπορώ να θυμηθώ είναι μια βροχερή νύχτα. Ο ήχος από το πιάνο σου, ένα κρύο σκληρό συνέστημα. Είμαι σίγουρος ότι δεν μπορείς να το νιώσεις. Δεν μπορείς να το εκτιμήσεις. Τα πράγματα που έχω κάνει είναι όλα ξοδεμένα στις βροχερές νύχτες. Και ό,τι μπορώ να θυμηθώ είναι ένα κρύο, ένα πολύ σκληρό συνέστημα. Θέλω να σε ρωτήσω ότι με αυτούς τους στίχους, οι οποίοι είναι κάπως. Όχι κάπως, είναι πίεση, είναι ποιητική στίχη. Βλέπουμε ότι τα συγκροτήματα στην Ελλάδα
έχουν λίγο, ας το πούμε, χοντροκομμένα, πιο πιασάρικοι, πιο πιασάρικους στίχους, ας πούμε. Mm. Πιο αισιόδοξους, πιο θετικούς, με ομοιοκαταληξία κτλ. Mm. Αυτό δεν ισχύει, ας πούμε, για τα αγγλικά συγκροτήματα ή για σένα, αυτό που θες να κάνεις. Για τα αγγλικά συγκροτήματα, καλά, δεν είμαι εγώ αυτός που θα πρέπει να μιλήσει. Οι Άγγλοι θα ήταν καλύτερα να μιλήσουν μόνοι τους, οι οποίοι γράφουν και αυτοί άλλα πιασάρικα και άλλα ποιητικά τραγούδια. Mm. Αυτό που κάνω εγώ είναι το να γράφω στίχους στα τραγούδια που αντιπροσωπεύουν την εκάστοτε χρονική στιγμή. Ένα άλμπουμ των Flowers of Romance είναι ένα βιβλίο με φωτογραφίες της συγκεκριμένης εποχής. Αν ανατρέξω σε παλιότερους δίσκους, ανατρέξω σε κάποιες αναμνήσεις δικές μου. Mm-hmm. Έτσι δουλεύει ο στίχος. Την εποχή αυτή λοιπόν έγραφες, το συγκεκριμένο κομμάτι το έγραψες για κάποια κουπέλα που παίζει πιάνο και ο ήχος της ήταν σκληρό. Ναι, έτσι φαίνεται μέσα στο, mm-hmm. στο κομμάτι. Αυτό ήταν. Πόσο παραγωγός, να πούμε τον παραγωγό του δίσκου, ο Wayne Hussey, σε επηρέασε ή είχε, επιβλήθηκε στους στίχους σου? Δηλαδή σου είπε αυτό, άλλαξε το αυτό, μην το αλλάξεις κτλ. Ή ήταν μόνο στη μουσική, σε θέματα μουσικά, ας πούμε? Όχι, ήταν μόνο πάνω σε μουσικά θέματα. Αυτό που ήθελε ο παραγωγός να κάνει ήταν να δώσει όσο μπορούσε πιο πιστά την εικόνα την οποία του δημιουργούσαν οι στίχοι, mm-hmm. Και η μουσική στο μυαλό. Ήθελε να δώσει την ατμόσφαιρα όσο πιο πιστά μπορούσε. Και αυτό προσπαθούσε να κάνει. Δεν ήθελε να αλλάξει τίποτα από το συγκρότημα. Και μια και μιλάμε για τον παραγωγό, για δώσε μας ένα στίγμα, ας πούμε, της διαφοράς Ελλήνων παραγωγών πάνω στη μουσική με αυτόν που δούλευες. Μου λέγες ότι... Έλληνες παραγωγοί δεν υπάρχουν. Και μόνο κατ' εφημισμό, δηλαδή, πιστεύω ότι υπάρχει αυτός ο όρος. Ένας ξένος παραγωγός είναι ένας παραγωγός ο οποίος επιλέγεται από το συγκρότημα ή από την εταιρεία για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά και προσπαθεί να κάνει τη δουλειά όσο καλύτερα μπορεί, άσχετα με το πόσο πολύ θα πιέσει χρονικά το συγκρότημα. Υπήρχε παραγωγός, ας πούμε, που μετά από δύο άλμπουμς που είχε κυκλοφορήσει αυτό το συγκρότημα, υπέγραψαν σε μια μεγαλύτερη εταιρεία. Η εταιρεία επέβαλε τον παραγωγό που ήθελε στο συγκρότημα και ο παραγωγός τους έστειλε όλο το συγκρότημα για 9 μήνες στο 2. Οπότε ο παραγωγός είναι ρισκάρει και ο ίδιος τη δικιά του τη φήμη. Mm-hmm. Γιατί αν δεν πάει καλά αυτό που εκείνος βγάζει, στο κάτω-κάτω φέρνει και την υπογραφή του. Δεν φταίει μόνο το συγκρότημα. Μου λέγες για κάποιες 15 ώρες, 20 ώρες στούντιο, ας πούμε, που δούλευες. Ώρες τις οποίες παραγωγή στην Ελλάδα δύσκολο να το κάνουν. Ακόμη και οι χολύπτες. Ναι, γίνεσαι 14-15 ώρες στο στούντιο την ημέρα. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Κάνουμε και μια σύγκριση. Δούλεψε και με τον ηχολήπτη, τον Κιούρ. Ναι. Έτσι. Το Steve Whitfield. Κάνουμε μια σύγκριση με Έλληνες ηχολήπτες, ας πούμε. Είναι πολλά. Γιατί και στην Ελλάδα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε. Εντάξει. Και οι παραγωγοί έχουν κάποιες απαιτήσεις, mm-hmm. και έχουν, ανεβαίνουν, ας πούμε, και έχουν κάποιες γνώσεις όσο περνάνε τα χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και η ηχοληψία δεν έχει να ζηλέψει πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Αυτό που έχει να ζηλέψει το στούντιο στην Ελλάδα από το στούντιο στο εξωτερικό είναι το εξής. Ο τρόπος δουλειάς έτσι και αλλιώς βασίζεται πάνω στην οικονομική δυνατότητα που υπάρχει. Αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να είναι ένα συγκρότημα 4-5 μήνες μέσα στο στούντιο, στο ίδιο στούντιο κάθε μέρα, mm-hmm. να έχει την άνεσή του να κοιμάται μέσα στο στούντιο, να τρώει μέσα στο στούντιο και να ζει μέσα στο στούντιο, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Στην Ελλάδα δεν γίνεται να γίνει, mm-hmm. αυτό το πράγμα και βλέπουμε ότι ένα βίντεο κλιπ αγγλικό μπορεί να κοστίσει το budget του όσο μπορεί να κοστίσουν 80 ελληνικοί λαϊκοί δίσκοι. Οπότε μιλάμε για μια άλλη κατάσταση και κανένας δεν διατίθεται είναι στην Ελλάδα. Είναι το θέμα οικονομικό, βέβαια, διότι όταν η εταιρεία σου λέει ότι για να βγει αυτός ο λαϊκός δίσκος έχεις 150 ώρες, ενώ εσείς το δίσκο σας τον κάνετε 400-500 ώρες, με λέγεις, έτσι. Γύρω στις 500 ώρες. Για να πάμε στον Πάνο να μας πει τώρα για τις ανάγκες της εκπομπής, παίζουμε τα όργανα φυσικά. Για πες μας για τα live, ας πούμε. Στα live τα παίζετε ηλεκτρικό ήχο, έτσι. Ηλεκτρικό ήχο, τελείως.
Βέβαια, εάν και παίζετε, ακόμα και στα ηλεκτρικά σας κομμάτια, έχετε μια φοβερή ατμόσφαιρα και μια νοσταλγία, μια νοσταλγικότητα βγαίνει. Είναι η βάση του ήχου μας, το να υπάρχει ατμόσφαιρα. Από εκεί και πέρα, τώρα, διαφορές σε φυσικό και ηλεκτρικό παίξιμο, θα σας πω. Ναι. Όταν παίζεις ηλεκτρικά, αυτό που νιώθεις περισσότερο είναι η ένταση, ξέρεις. Η δύναμη που έχεις χτυπώντας ένα όργανο και να τα ακούς από τόσα ηχεία ταυτόχρονα. Ενώ όταν κρατάς μια κιθάρα σκέτη, είσαι πιο γυμνός στον ακροατή σου και στον εαυτό σου. Και αυτό είναι η βασική διαφορά. Από εκεί πέρα, εγώ τα ίδια πράγματα νιώθω, είτε παίζω ηλεκτρικά είτε παίζω ακουστικά. Το παίξιμο είναι ίδιο? Όχι, το παίξιμο δεν είναι ίδιο, γιατί η ηλεκτρική κιθάρα από την ακουστική από μόνες τους έχουν διαφορετική τεχνοτροπία. Ας πούμε, η ακουστική κιθάρα ζητάει από μόνο της πιο πολύ τονισμό σε ανοιχτές χορδές, σε παίξιματα που βγάζουν πιο πολλές αρμονικές έξω. Ενώ η ηλεκτρική κιθάρα έχει έτσι πιο κοφτό παίξιμο, έχει τους παραμορφωτές, έχει διάφορα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά που την κάνουν να αντιδράει αλλιώς. Πάμε να ακούσουμε ένα δεύτερο κομμάτι, το Carnival of Souls. Το Carnival of Souls. Καναβάλια των ψυχών, το καρναβάλι των ψυχών. Των ψυχών. Να πάμε στο μπασίστα του συγκροτήματος, στο Χάρη το Σταβρακά, να το ρωτήσω εάν οι συνθήκες στην Ελλάδα
είναι ευνοϊκές για τα live. Δηλαδή, αν είστε ευχαριστημένοι. Προχθές μου λέγατε ότι πήγατε πάνω από το Λεμαϊδα, παίξατε. Με τον ήχο που υπάρχει στην επαρχία. Με το budget, με τα οικονομικά, με το αν μπορεί να συντηρηθεί ένα συγκρότημα με αγγλόφωνο στίχο στην Ελλάδα, με τους παραγωγούς, με τους μάνατζερ, με όλο τον τρόπο της διοργάνωσης γενικά. Γενικά, τα ροκ συγκροτήματα δεν βρίσκουν εύκολα χώρους για να παίξουν. Και γενικά υπάρχει μια τάση να κλείνουν τα μαγαζιά. Τα μαγαζιά που παίζουν ροκ ή ξένη μουσική, περισσότερο για live, έχουν λιγοστεύουν όσο περνάνε τα χρόνια. Αντίθετα, αυξάνονται αυτά που παίζουν ελληνική μουσική. Και θα έλεγα αυξάνονται και αυτά που παίζουν παραδοσιακή, ethnic μουσική, ελληνική, jazz ακόμη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει πάντοτε δηλαδή. Τώρα όσον αφορά την ηχητική κάλυψη, πολλές φορές χρειάζεται και το ίδιο το συγκρότημα να αναλαμβάνει διάφορα χρέη χολύπτη, ακόμα να στήσει και το πάλκο το ίδιο δηλαδή. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στον χώρο, το δικό μας, το αγγλόφωνο, το ροκ γενικά, ή ελληνόφωνο ή αγγλόφωνο. Τώρα για τους μάνατζερ, θα ήταν καλά να υπάρχουν μάνατζερ για τα συγκροτήματα γενικά, γιατί και σε αυτό το τομέα εσείς πάλι. Έχετε μάνατζερ εσείς? Εμείς τα κάνουμε. Όπως τα κάνουν και όλα τα γκρουπ ελληνικά, τα περισσότερα. Mm-hmm. Οπότε είσαι αναγκαστικά και μουσικός και μάνατζερ. Mm-hmm. Είναι πιο δύσκολα. Πάμε στον τραμίστα, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω στα live έχει μάθει να τα χώνει. Εδώ όμως έφερε μόνο γκρουστά και δεν μας έδειξε την αξία σου, αγόρι μου. Να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι. Να μάθω εγώ. Διάφορα ελληνικά συγκροτήματα, Λευκή Συμφωνία κτλ. Κτλ. Που έχουν βγει Stereo Nova, που έχουν βγει στο MTV, κάνουν καλό και για τα υπόλοιπα συγκροτήματα, γενικά για την ελληνική ροκ σκηνή, να ακουστεί στο εξωτερικό? Καλό κάνουν, αλλά ποιος καταλαβαίνει τα ελληνικά, είναι το θέμα. Θες να πεις ότι είναι δύσκολο για ένα συγκρότημα με ελληνικό στίχο να βγει? Να βγει έξω, όπως είναι δύσκολο για ένα συγκρότημα με αγγλόφωνο στίχο να παίζει μέσα. Για να ρωτήσω τον Μιχάλη, συγκροτήματα όπως οι Σόκρατες που είχαν μεγάλο βάρος και φοβερές παιχτικές και μουσικές γνώσεις, είδαμε ότι παλιότερα δεν μπορούμε να πούμε ότι πετύχαν στην Αγγλία που πήγαν. Πόσο δύσκολο λοιπόν είναι για ένα ελληνικό συγκρότημα, και γιατί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί σαν αξία υπάρχουν αξίες, έτσι, είναι πολύ δύσκολο να πετύχει στο εξωτερικό? Γιατί νομίζω ότι περισσότερες εταιρείες, οι ελληνικές, δεν ενδιαφέρονται να στείλουν έξω κάποιους καλλιτέχνες στο εξωτερικό. Και γι' αυτό είναι ευχαριστημένοι με αυτές τις λίγες πωλήσεις που θα κάνουν στην Ελλάδα, γιατί ξέρουμε ότι τα μεγέθη στο εξωτερικό, αν πετύχεις εκεί πέρα, είναι δεκαπλάσια. Ναι, αλλά ο ανταγωνισμός είναι πολύ πιο μεγάλος. Και αν κάποια συγκροτήματα όπως είναι η Oasis ή το οποιοδήποτε συγκρότημα είναι κάθε φορά το κορυφαίο της εποχής, είναι κορυφαίο. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάποια από πίσω, κάποια εταιρεία η οποία σπρώχνει ένα κεφάλαιο, μπορεί να είναι όλο το κεφάλαιο της πολυεθνικής ελληνικής. Ναι, αλλά σαν μονάδες, θα πάρουμε σαν μονάδες, ας πούμε. Σαν μουσική. Καταπληκτική φωνή και νομίζω μπορείς να σταθείς δίπλα από τέτοια μεγαθύρια που είπες. Οι Έλληνες, το ελληνικό ταπεραμέντο, οι Έλληνες μουσική γενικά, έχουμε θηρία και εδώ κι εμείς. Γιατί να μην μπορούν, ας πούμε, να σταθούν? Οι Έλληνες μουσική είναι τυχεροί για ένα πράγμα, γιατί βρίσκονται σε μια θέση γεωγραφική όπου μπορούν να δέχονται επιρροές από την Αφρική, από την Ασία, από την Ευρώπη. Οι Άγγλοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Προσπαθούν να παίξουν κάποιες ανατολίτικες κλίμακες, τις οποίες τις κουτσοπαίζουν, και αυτό το θεωρούν ψυχεδελικό. Ναι. Και σαν μουσική, οι Άγγλοι γενικά έχουν μεγαλύτερη μουσική παιδεία από τους Έλληνες? Όχι, δεν έχουν μεγαλύτερη μουσική παιδεία από τους Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερη μουσική παιδεία από τους Άγγλους. Φαντασία μου. Οι Άγγλοι έχουν φαντασία. Οι Έλληνες είναι καλύτεροι οργανοπαίκτες από τους Άγγλους. Το αγγλικό κοινό? Το αγγλικό κοινό είναι ένα κοινό που είναι ζωντανό, που συμμετέχει. Βλέπουν διαφορετικά και αυτή την κατάσταση. Δηλαδή,
Το να πας σε μια συναυλία στο εξωτερικό είναι ένας τρόπος διασκέδασης. Πας έξω για να διασκεδάσεις. Mm-hmm. Ανεξάρτητα αν θα δεις ένα συγκρότημα που παίζει διασκευές ή original. Οι Γερμανοί κομμάτι. Πιο ξενέρωτοι δεν είναι. Όχι, και στους Γερμανούς έχω δει ότι είναι, βγαίνουν έξω για να διασκεδάσουν. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς είναι λαοί οι οποίοι δεν διασκεδάζουν κάθε μέρα όπως ο Έλληνας. Θα βγουν καλά, έξω. Και ο Έλληνας τελευταία πάει να γίνει. Τώρα τελευταία πάει να χωθεί και τρίμερο. Από το σπίτι του. Ναι. Στο κοκκούνινγκ. Ενώ οι Αμερικάνοι είναι. Mm. Μου έλεγες ότι ενώ είναι πολύ μελετημένη μουσική. Οι Αμερικάνοι δεν έχουν φαντασία. Είναι πάρα πολύ μελετημένη μουσική. Περισσότεροι από τους μουσικούς τους, αν όχι όλοι, έχουν τελειώσει τουλάχιστον το Berkeley. Και όλοι τους παίζουν τα ίδια πράγματα. Mm-hmm. Βέβαια, το ζήτημα είναι να πιάσεις έναν Αμερικάνο και να του δείξεις μια κλίμακα διαφορετική για να παίξει. Θα παίξει όσο του δείξεις και μετά θα ξαναγυρίσεις να παίζει αυτά που έπαιζε πριν. Για πες μου τώρα, αναλύοντας, γιατί μετάφρασα τους στίχους όλους της τελευταίας δουλειάς, είδα ότι είναι μαύροι οι στίχοι, σχεδόν όλοι. Εκτός από ένα-δύο κομμάτια που έχουν κοινωνικό περιεχόμενο, όπως αυτό με τα media που αναφέρεται. Το Channel Z. Το Channel Z είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τη βία που περνάει μέσα από το σεξ. Τη βία περισσότερο. Που περνάει μέσα από το από την κάθε οθόνη μέσα στο σπίτι μας. Τα έχουμε βάλει εκεί, τα βλέπουμε αίματα, πόνο και τελικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μας συγκινεί. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς. Είμαστε στο διαμέρισμά μας και είμαστε ασφαλείς και όχι τίποτα άλλο. Μας κάνει και καλό να βλέπουμε ότι κάποιος άλλος πονάει και δεν πονάμε εμείς. Και το λες κιόλας ότι θα κοντρολάρουν τη θέλησή μας, τα νοήματα αλλάζουν. Παλιός ο κόσμος καταραίει. Ναι, έτσι νομίζω ότι είναι. Τα μίντια ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις, αλλάζουν τρόπους ζωής, διαμορφώνουν συνειδήσεις και υπάρχουν γενιές που μεγαλώνουν με κάποιες άλλες αντιλήψεις. Και αυτό οφείλεται στα μίντια. Εμείς δεν θα ακούσουμε αυτό το κομμάτι όμως, θα ακούσουμε το Cry and Puppet, έτσι. Το πάμε να το παίξουμε. No one will help me.
αντέξα. The head hearts of the lovers like trophies on the walls. She had a million trophies. She had a million hearts. And there was one more trophy, my little brother's heart. Can't go on now, I'm gonna fall. Give me a hand now, pick me up now. I'm a puppet for you. No one will help me when I'm gonna fall, fall down. Μας πει ο Βασίλης τώρα πόσο ανοιχτή είναι σε μια συνεργασία, ας πούμε, με έναν Ινδό που θα έπαιζε σιτάρ ή έναν Έλληνα που θα έπαιζε σιτάρ. Γιατί μερικές μελωδίες σας πιστεύω ότι δέχονται και ανατολίτικα όργανα, ας πούμε, μια μίξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντάξει, βρισκόμαστε σε ένα σημείο γεωγραφικά βασικά που έχουμε αυτές τις επιρροές. Είπε προηγουμένως και ο Μιχάλης ότι είμαστε ένα σταυροδρόμι. Είναι εύκολο εμείς ως Έλληνες να μπορέσουμε να βάλουμε τέτοια στοιχεία μέσα μας και το πιο σωστό είναι. Να μην είναι κάτι το οποίο να μιμούμαστε, ουσιαστικά να βγαίνει από μέσα μας. Να μην είναι επιτηδευμένα, αν δεν και καλά σε αυτό θα βάλω, ας πούμε, ούτε. Να βγαίνει και να είναι ουσιαστικά το συνέστημα μέσα από αυτό. Ή jazz στοιχεία, τα οποία εντάξει είναι λίγο έξω από εμάς ως Ελλάδα, αλλά όσο προχωρά κυρίως ο καιρός και ο χρόνος, βλέπουμε ότι πολλοί αξιόλογοι Έλληνες γενικότερα έχουν εντρυφήσει στη jazz και μπορούν να την κάνουν δική τους. Είναι ίσως ότι είμαστε Έλληνες. Mm-hmm. Και ίσως ακούγεται λίγο πατριωτικό αυτό, αλλά είμαστε γενικότερα λαός πολύ ανοιχτός και σε αυτά που λέμε, αλλά και σε εκδηλώσεις μας, οπότε είμαστε και ανοιχτοί και στη μουσική. Mm-hmm. Δεν ξέρω, Πάνο, θες να πεις τίποτα για αυτό. Πάνο τον βλέπω φλερτάρει αρκετά με την ιστορία. Συνέχεια. Να πω έτσι για την ιστορία ότι και οι Αμερικάνοι για να παίξουν jazz μελετήσαν πολύ ελληνική αρχαία μουσική. Χρησιμοποίησαν τους τρόπους. Καλά, άμα το πάμε παλιά, σίγουρα η μουσική από εδώ ξεκίνησε. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν οι ξένοι παίρνουν κάτι από εμάς. Μπράβο, πολύ ωραία. Όταν παίρνουμε εμείς κάτι από τους ξένους, να το κάνουμε ζήτημα, ας πούμε. Mm-hmm. Η μουσική είναι μία. Ο κάθε μουσικός μπορεί να δέχεται άνετα τις επιρροές του, να παίζει αυτό που αισθάνεται. Αν είναι πολύ ωραία. Και να μην κολλάμε τόσο πολύ σε αυτά τα πράγματα, ούτε να προσπαθούμε ντε και καλά να βγάλουμε κάτι από μέσα μας. Γιατί έχουμε στο μυαλό μας μια ταμπέλα και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Αυτά σχετικά. Να κλείσουμε τώρα τη συνέντευξη και να σας ευχαριστήσω με τον Μιχάλη. Θέλω να μου πεις. Για τις συναυλίες τώρα, μάλλον για τα σχέδια του συγκροτήματος. Τώρα έρχεται καλοκαίρι, ας πούμε, θα κάνετε συναυλίες. Τα σχέδια του συγκροτήματος είναι να κάνουμε συναυλίες στην Ελλάδα, κάνουμε και συναυλίες στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, σε Αθήνα ή και σε επαρχία. Και στην επαρχία. Είστε ανοιχτοί και στην επαρχία, ναι. Σε προτάσεις. Και δισκογραφικά. Δισκογραφικά τώρα βγήκε ο δίσκος. Με βγάζουμε συνέχεια. Να σου πω, σε βλέπω σε θετική φάση να είσαι. Θα γράψουμε τίποτα θετικό, έχεις έτοιμο υλικό. Ναι, μάλλον θα γράψω κάτι πιο θετικό αυτή τη φορά. Να μην είναι τόσο ντάουνιάρικο, γιατί παραπήγε το πράγμα. Όχι, και το ντάουνιάρικο καλό είναι και βγάζει νοσταλγία και παράπονο. Κάποια στιγμή τα πράγματα πάνε και καλύτερα στη ζωή μας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τώρα πάνε καλύτερα τα πράγματα αυτή. Να κλείσουμε, μια και μιλήσαμε για το ethnic, να κλείσουμε με ένα κομμάτι που έχει ethnic formes, έτσι.
Το love. Το love. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. To the deserts around.